έχουν προλογίσει τους επίτιμους οι προγενέστεροι ομιλητές και θα προσπαθήσω να μέσα, γιατί είναι και μισή, μέσα σε μισή ώρα να σας πω για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι η Μυκηναϊκή θρησκεία και η σχέση με τη Μέλισσα. Πριν μπω στο θέμα μου, κάνω μια μικρή αναφορά. Υπάρχει ένας σύλλογος που είμαι πρόεδρος και είναι πάρα πολλοί μαθητές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια μινωικής γραφής, και αυτό είναι το site του Σωματείου, όπου κάνουμε δωρεάν σεμινάρια. Υπολογίζομαι με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Στεφανάκη, τέλος Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος, να έρθουν να κάνουμε ένα σεμινάριο και για εδώ, στην περιοχή. Πριν ξεκινήσω την παρουσία, θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι οι γραφές οι Αιγαϊκές. Οι Αιγαϊκές γραφές, όπως τις βλέπετε εδώ πέρα, ωραία, είναι τα κριτικά ιερογλυφικά που βλέπετε εδώ πέρα, όπου είναι διάφορα σύμβολα, όπως είναι μια σκάλα και ένα πόδι και κάποια καλαθάκια. Αυτή είναι μια πρώτη γραφή που εμφανίζεται από το 2200 μέχρι το 1620 περίπου. Η τελευταία δημοσίευση που κάναμε με τον κύριο Σάμψον αποδείξαμε ότι στο ρηβάρι της Μήλου, έχει δημοσιευτεί στο Annual Archaeology, πηγαίνει 500 χρόνια πίσω αυτή η γραφή. Δηλαδή εμφανίζεται στη Μήλο, δεν έχει βρεθεί ακόμα στην Κρήτη, και πιθανώς η γραφή να ξεκινάει από τον Αιγαϊκό πολιτισμό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πρέπει να το δείξουμε μια άλλη φορά. Δηλαδή οι Αιγαίοι να έχουν ανακαλύψει γραφή και συνεχίζεται μετά εδώ να εμφανίζεται. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι ο δίσκος της Φεστού που μοιάζει με τα κριτικά ιερογλυφικά. Είναι η γραμμική Α, η οποία είναι γνωστή των μινωητών η γραφή. Είναι η κυπρομινωική που βλέπετε εδώ κάτω, που είναι από το 1600 μέχρι το 1050, όπου είναι γραφή που ανέπτυξαν στην Κύπρο οι Κύπριοι από μινωήτες που πήγαν εκεί εμπορικές δραστηριότητες και έφτιαξαν μια δικιά τους παρόμοια γραφή με τη γραμμική Α. Και είναι και αυτή η γραμμική Β, την οποία διδάσκομαι, που έχει αποκριτογραφηθεί από το Μάικ Βέντρις το 1952. Και είναι η πρώτη γραφή ελληνική του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή διδάσκομαι και αυτή θέλουμε να αναπτύξουμε, και εδώ που βλέπετε απέναντι έχουμε γράψει τη λέξη Γεροντομουρή στη μινωική γραφή, αυτή τη γραμμική Β, με ένα λουδάκι. Η Μπάρμπαρα Ντένινγκ τα φτιάξαμε από χθες μέχρι σήμερα, που έφτιαξε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που είναι μια μινωήτισσα, όπου μαζεύει κρόκους, γιατί όπως θα δείτε στον Απολλόδωρο που θα σας πω παρακάτω, η δίκτυ λέγεται Εύωσμος δίκτυ, έτσι την αναφέρουν. Είναι το βουνό με τα βότανα και τις μυρωδιές. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για να το αναπτύξετε και να εξάγετε τα προϊόντα. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάλι άλλο θέμα. Αυτό είναι ο Μάικλ Βέντρις, που έχει αποκτηγραφήσει τη γραμμική Β και μας πήγε την ιστορία μας τουλάχιστον 8 αιώνες πίσω. Φτάσαμε τον 17ο αιώνα. Δηλαδή, ο κρόκαλος που έχει βρεθεί, που πάει 17ο αιώνα, είναι η πρώτη γραμμική Β που έχει βρεθεί. Και πρέπει κάποια στιγμή και το Δημοτικό Συμβούλιο στην περιοχή, όπως το προτείνω, να φτιάξουν ένα δρόμο Μάικλ Βέντρις σε όλους τους Δήμους. Πρέπει να τον τιμάμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας πήγε την ιστορία μας 7 αιώνες πίσω. 8. Και παράλληλα να γράψουμε και τους παράλληλους δρόμους σε μινωική γραφή, παράλληλα με το ότι γράφουμε, ας πούμε. Αυτό είναι μια πρόταση. Τώρα, η σύνδεση της μητέρας θεάς με τη Βασίλισσα Μέλισσα. Αυτό είναι το θέμα μου. Η δομή της παρουσίασης που θα σας κάνω είναι ιστορική περίοδος. Πώς ξεκινάει η λατρεία της μητέρας, πού εμφανίζεται. Θα πάμε στην 5η-4η χιλιετία να δούμε τις μορφές της. Θα δούμε τον κυκλαδικό πολιτισμό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε την κριτομικηναϊκή περίοδο. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστια θέματα αυτά που σας λέω. Θα προσπαθήσω σε ελάχιστες διαφάνειες να σας δώσω έτσι ένα άρωμα της πληροφορίας αυτής. Θα μιλήσουμε για το περίεπτο των Μαλίων, το κόσμημα, το γνωστό που είναι της Μέλισσας, το οποίο θα το αναλύσουμε, τι αστρονομική πληροφορία και τι γνώση είχαν οι μινωήτες για την κοινωνία των Μελισσών. Ένα πράγμα θα σας πω πριν προχωρήσω. Όλο το ενδογεννητικό, πώς γεννάει η Μέλισσα, τα πάντα καταγράφονται σε αυτό το κόσμημα και μια αστρονομική πληροφορία που την ανακαλύπτουμε το 17ο αιώνα. Δηλαδή ξέρανε ακριβώς τι κάνει η Βασίλισσα, πώς γεννάει, πώς γίνονται τα πάντα. Και στο τέλος θα κλείσουμε με το δικταίο Δία, τους κουρίτες και τους ιδέους δάκτυλους. Αυτό που βλέπετε είναι κάποιες εικόνες που δείχνουν μητέρα θεά, είναι οι Αφροδίτες όπως λέγονται, που ξεκινάνε από σπήλαια της Ευρώπης το 35.000 π.Χ. εδώ είναι το 28 και φτάνουμε το 11.000. Είναι μορφές. Εμφανίζεται μία παχύσαρκη γυναίκα με τα στήθη που προκαλεί, κατά την άποψη πολλών ερευνητών, ότι είναι, προκαλεί αυθονία, ευημερία,
κάτι καλό. Γιατί η γυναίκα με τη θηλιαρχή που έχει γεννά, την απεικονίζουν έτσι για να φέρει και η φύση. Τη θεωρούν ότι με τη φύση απεικονίζοντας την έτσι θα φέρει την ευημερία και την ευγνωμία στην κοινωνία τους. Αυτές τώρα θα αποδείξουμε μερικές μορφές. Να πάμε στα Βαλκάνια. Εμφανίζεται ένας πολιτισμός, ο Λεπές Κιβίρ και η Βίντσα. Είναι στα βόρεια της Μακεδονίας, Βουλγαρία και Σερβία. Αυτός ο πολιτισμός είναι κατά μήκος του Δουνάβεως ποταμός, του Ίστρου, του αρχαίου Ίστρου. Και βρίσκονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μορφές. Εμφανίζεται γραφή. Εδώ θα σας κάνω μία σύγκριση για να δείτε ότι ο κυκλαδικός πολιτισμός που είναι από την 4η χιλιετία εμφανίζεται και πιο μπροστά βέβαια, αλλά εμφανίζουν την ίδια μητέρα, όχι όμως παχύ σαρκή, έγκυο, όπως εμφανίζεται και οι άλλες μορφές που βλέπετε, πολύ καλύτερη μορφή και τι να πούμε, ότι είναι ένα καλλιτέχνημα αυτό σε σχέση με τις μορφές της άλλης. Αυτή είναι από την Αμοργό. Αν πάμε στο πολιτισμό Βίντσα και Λεβίσκι Βίρ, εμφανίζονται μορφές λατρείας όπως βλέπετε εδώ, ταύροι και κάποιες μορφές που μοιάζουν με πουλί. Η μητέρα θεά εκεί έχει τη μορφή του πουλιού. Αυτή την εικόνα έχουμε. Το βλέπετε και στη Βίντσα πως εμφανίζονται τέτοια γαλματίδια. Και μας προβληματίζει γιατί το πουλί και πώς εμφανίζεται το πουλί στη μινωική θρησκεία πάλι με τις θεότητες και τις λατρείες. Γιατί και εκεί το βλέπουμε, αλλά η μορφή εδώ είναι πολύ διαφορετική. Ξεκινάω γρήγορα να σας δείξω τα τηγανόσχημα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι δείχνουν ότι οι αρχαίοι Αιγαίοι, που έχουμε σχέση και η Κρήτη, που προηγούνται στο πολιτισμό, δηλαδή ο πολιτισμός των νησιών, κατασκευάζουν κάποια τηγανάκια τέτοια, τα οποία δεν είναι απλά τηγάνια, έχουν εμπίες στα σημεία που αν τα μετρήσετε μας δίνουν τις συνοδικές κινήσεις των πλανητών. Και θα μου πείτε και γιατί τους λέγανε αυτούς θεούς. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κρατήλος, ο Πλάτωνας στον Κρατήλο, που λέει από το ρήμα θεό προέκυψαν οι θεοί, διότι θεό θα πει τρέχω. Και επειδή τα ουράνια αντικείμενα έτρεχαν στον ουρανό, τους ονομάσαν θεούς. Και η πρώτη, το λέει ο Πλάτωνας δηλαδή στον Κρατήλο, που λέει ότι η πρώτη λατρεία, πολύ αρχαία, ήταν τα ουράνια αντικείμενα. Και αυτά εμφανίζονται στον Αιγαϊκό πολιτισμό, τα έχουμε δημοσιεύσει και με τον Δημήτρη και με τον κύριο Μουσά, σε επιστημονικό περιοδικό, και έχουμε πάρα πολλές αναφορές τώρα που αναφέρονται στην έρευνα αυτή. Είναι πάρα πολλά τα τηγανόσχημα. Εδώ είναι ένα τηγανόσχημο από τον Δαβάρα, από την Αγία Φωτιά, που είχε ανασκάψει και το σπήλαιο του Αλαγίου Χαραλάμπου και είχε διασώσει ό,τι έχουμε το σήμερα. Και εδώ είναι ο μινωικός υπολογιστής που είναι σημαντικός, γιατί προέβλεπε τις εκλήψεις και είναι πολύ σημαντικές οι εκλήψεις στη θρησκεία. Διότι εκεί έχουμε το ουράνιο αντικείμενο, τον ήλιο και τη σελήνη. Ο ήλιος έχει σχέση με το ανδρικό στοιχείο, όπως θα δούμε σε επόμενα, και η σελήνη με το γυναικείο. Είναι και σχέση με την περίοδο, τις 28 μέρες και όλα αυτά, ταυτίζεται έτσι ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχω μία σύνοδο, δεν είναι αυτό που αργότερα θεωρούσαν κακό σημείο και λέγανε «Α, γίνεται» κτλ. Σε επόμενες εποχές ήταν λατρεία και χαρά για τους Μινωίτες, διότι γινόταν το πάντρεμα, η ένωση των δύο ουράνιων αντικειμένων στον ουρανό. Αυτός είναι ο μινωικός υπολογιστής. Θα πω δύο κουβέντες για την Αφροδίτη, την οποία θα τη δείτε τώρα στη Δύση, πρέπει να φαίνεται. 263 μέρες τη βλέπουμε στη Δύση. Χάνεται, εδώ είναι ο ήλιος, εδώ είναι ο πλανήτης Αφροδίτη και εδώ είναι η Γη. Όταν βρεθούν στην ίδια ευθεία, ας πούμε, ήλιος και Αφροδίτη και Γη, το λέμε σύνοδο. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Αν βάλουμε δύο ξύλα, τώρα βλέπουμε το φεγγάρι, και σημαδέψουμε το φεγγάρι, την Αφροδίτη, είναι σε μία ευθεία. Την ώρα που δει ο ήλιος, είμαστε σε σύνοδο. Αν μετρήσουμε τις ημέρες, θα αφήσουμε αυτά σταθερά, κάθε μέρα πετάμε ένα βοτσαλάκι σε ένα κουτί, θα περάσουν 584 μέρες για να την ξαναδούμε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή κάθε μέρα η Αφροδίτη είναι στο ίδιο σημείο, μετατοπίζεται ανατολικά, χάνεται πίσω από τον ήλιο και ξανεμφανίζεται στην Ανατολή. Οπότε, γιατί έχει σχέση η Αφροδίτη με τη λατρεία? Αυτές οι 263 μέρες, αν τις διαιρέσετε με το 9, είναι με το 29,5 που είναι ο σεληνιακός μήνας, είναι 9 σεληνιακοί μήνες. Μα η κοίηση
κρατάει 9 μήνες για τον άνθρωπο. Οπότε γνωρίζανε από το 4.000, τα είχαν παρατηρήσει αυτά που σας λέω, γιατί έτσι φαίνονται στα τηγανόσημα, ότι μπορούσαν να προσδιορίσουν πότε θα γεννηθεί το παιδί τους. Και έχουμε και τους πρώτους υπολογιστές κύλησης. Θα σας το δείξω τώρα. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα κυκλαδικά ευρήματα που βλέπετε ότι κοιτάζουν προς τον ουρανό, 45 μέρες κλίση, και έχουν και στην κοιλιά τους φουσκωμένη που δείχνουν την εγκυμοσύνη. Αυτό είναι μια απόδειξη που είναι ένα γνωστό τηγανόσχημο που έχει βρεθεί, είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, που αν μετρήσετε αυτά τα τριγωνάκια, είναι εδώ πέρα μετρημένα ακριβώς, αν τα προσθέσετε κάνουν 584. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα, ότι κάθε 584 μέρες βλέπεις την Αφροδίτη στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε, είναι αυτό τον υπολογιστή κοίηση, θα τα περάσω γρήγορα, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί ξεφεύγουμε σε κάποια άλλου είδους λατρεία που έχει σχέση με τα ουράνια αντικείμενα. Και αυτά εμπλέκονται στη μινωική θρησκεία. Και αυτά τα ξέρανε οι Μινωίτες. Γιατί και τα τηγανόσημα του Δαβάρα έχουν παρόμοια πληροφορία για την Αφροδίτη. Εδώ βλέπετε 22 εμπίες στα σημεία και εδώ 10. Είναι 32 μέρες. Στα τηγανόσημα έχουν βρεθεί και χρώματα και τριπτήρες που σαφέστατα εδώ μέσα, επειδή βλέπετε αυτά τα τριγωνάκια, έχουν γίνει από ένα ειδικό υλικό που σαν γυαλί είναι και μπορείς να βάφεις και να το πλένεις και να καθαρίζει δηλαδή. Αν μετρήσεις σε 32 μέρες την περίοδο της μια γυναίκα και δεν έχουν τα έμεινα, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος. Η Αιγαία η κοπέλα αυτή, τι έκανε, μια ιέρια που θα το παρακολουθούσε, λέει 22 και 32 μέρες. Οπότε μετά έβαζε χρώμα σε όλα αυτά τα πλαϊνά που βλέπετε εδώ. Όταν τα έβαζε και τέλειωνε εδώ πέρα, είχαν περάσει 234 μέρες. Και 32-264. Ήξερε λοιπόν ότι τέλειοντας εδώ θα περίμενε τη γέννα. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα έρχονταν η γέννηση. Και ήξερε ακόμα και το ημερολόγιο της Αφροδίτης. Είναι κρυμμένη Αφροδίτη. Είναι στην Ανατολή, είναι στη Δύση που συνάδευε κάτι για αυτό το παιδί. Τελειώσαμε με αυτά. Ένα ενδιαφέρον που το έχουμε παρουσιάσει με τον κύριο Σαχίνη σε μια εκπομπή και το έχω δημοσιεύσει και τα λοιπά, είναι το δαχτυλίδι του Μίνωα. Έχω αποδείξει με επεξεργασία εικόνας ότι αυτό απεικονίζει το Γιούχτα και ταυτίζεται με το Ιερό Κορφής, όχι ο Ιερό Κορφής, με την εκκλησία που έχει γίνει μια εκκλησία. Αξίζει να τη δείτε σε μια εκπομπή που έχουμε κάνει για τον Πλάτωνα Κρήτη Ατλαντίδα και μιλάμε γι' αυτό. Εδώ όμως τι είναι το σημαντικό, ότι εμφανίζεται 7 φορές το 3. Να το δούμε αυτό τώρα, πώς εμφανίζεται. Βλέπετε ένα μινοίτη που κρατάει ένα σκεύος και κάνει μια σπονδή. Βλέπουμε τριάδες, όπου είναι ιερό κορφής και λατρεία, έχουμε τρεις πέτρες. Τις βλέπετε, τρεις. Μία, δύο, τρεις είναι εδώ και τρεις εκεί. Έχουμε τρεις θεότητες. Μία που έρχεται από τον ουρανό, μία που κάθει και μία ταξιδεύει στη θάλασσα. Τα τρία στοιχεία της φύσης, δηλαδή. Ουρανό, στεριά και νερό, έτσι. Και έχουμε και τρία ιερά. Έχουμε και τρεις ανθρώπους που δεν τους έχω βάλει. Βλέπετε ένα, δύο, τρεις που ανεβαίνουν από τα ανατολικά του Γιούχτα. Γιατί το Γιούχτα θα τον χρησιμοποιήσω σε σχέση με το Δικταίο σήμερα. Στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε. Που είναι το ομφάλιο πεδίο και ο ομφαλός που έπεσε. Αυτά θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Τώρα η αστρονομία στο μηνικό πολιτισμό. Όπως βλέπετε έχουμε δαχτυλίδια. Που αν τραβήξουμε μια εικόνα στη μέση και δούμε τα κτηνόμενα πάνω, βλέπουμε τις Ιάδες, βλέπουμε εδώ το κορώνα βορεάλης, το βόρειο στέφανο που φαίνεται απόψε το βράδυ, μπορεί να τον δείτε. Βλέπουμε εδώ είναι ο Βοώτης, που για αυτούς είναι η Αριάδνη και ο βόρειος στέφανος είναι το στεφάνι της Αριάδνης, που απεικονίζονται στον ουρανό γιατί καταστερώθηκαν. Έχουμε τις Ιάδες που βλέπετε τις βροχές εδώ. Και είναι το Λίμπα Γκράτουμ, είναι χαρακτηριστική σκηνή πρωτοβρόχια που βγαίνει το λουλούδι αυτό στις παραλίες. Και είναι μια λειτουργία. Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτό το μάτι, να θυμάστε. Και το στάχι. Γιατί μετά από αυτά τα πρωτοβρόχια θα αρχίσουν τα οργώματα. Και σχετίζεται με συγκεκριμένη περίοδο. Θέλω να σας δω, και εδώ είναι και ο χάρτης του ουρανού που δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Η πιο ξεκάθαρη εικόνα του Ορίωνα είναι σε αυτό το δαχτυλίδι, όπου βλέπετε αυτόν τον κύριο που κάθεται έτσι. Και κάτω από το χέρι του εμφανίζονται κάτι αστεράκια. Τον βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ακριβώς ο αστερισμός του Ορίωνα. Δεν υπάρχει άλλη απόδειξη να πούμε ότι δεν ξέρανε τους αστερισμούς και τους απεικονίζανε και είχαν και πολύ σημασία στη λατρεία. Έχω γράψει ένα βιβλίο που μιλάω για αυτό το πράγμα πριν 6 χρόνια, 8 χρόνια,
έχει εξαντληθεί σχεδόν, και μιλάω για την αστρονομία στον Πλουτομικηναϊκό και ερμηνεύω τον Ορίωνα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το δαχτυλίδι, γιατί το διασώζει το μύθο, το ξέβουν τον Ορίωνα και έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κάποιος, να μπορεί να το βρει. Εδώ είναι ο μηνικός υπολογιστής που δεν θα σας πω τίποτα άλλο, υπάρχει στο διαδίκτυο, τον έχουμε αναλύσει. Δουλεύει και τώρα, αν θα μπορούσα να τον βάλω θα σας έλεγα πότε θα γίνει η επόμενη έκλειψη. Έχουμε φτιάξει πρόγραμμα που τα δείχνει όλα αυτά. Πάμε στη σημασία του φωτός στην κατασκευή του ανακτόρου της Κνωσού και των ιερών και σχετίζεται με τη ρύθμιση του ημερολογίου και την κοινωνική ζωή. Αυτό μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η λατρεία που βρίσκουμε σε φραγιδόλιθους, σε παραστάσεις, είναι πώς επηρεάζεται και η κοινωνική δομή και η λειτουργία, η καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, ήταν πρόσφατα, είχε δημοσιεύσει και σε κελαράκι ένα σφραγιδόλιθο που έδειχνε δίχτυ και ψάρια. Ήταν εγκλωβισμένο ένα ψάρι. Το είχε δημοσιεύσει στην Καθημερινή και της το έστειλα την ερμηνεία που έκανα. Γιατί κάτω από το δίχτυ υπήρχαν 4 σελήνες, 3 και μία παράξενη. Όταν λέμε σελήνη, εννοούμε το μηνίσκο, όπως εμφανίζεται η σελήνη. Και πήγα το 1620 που ήταν ο σφραγιδόλιθος και είδα ότι ήταν ο πλοϊστός μήνας που ξεκινούσαν τα ταξίδια και η αλία. Δεν μπορούσε να ψαρεύεις τον Δεκέμβριο και τα λοιπά. Δεν είναι η θάλασσα κατάλληλη. Και ήταν ταλισμανικός. Την έστειλα την ερμηνεία και μου απάντησε με ένα πολύ ενδιαφέρον mail. Μου λέει: σε ευχαριστώ γιατί μας δίνετε για εμάς τους αρχαιολόγους τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις δραστηριότητες των ενίκων του ανακτόρου. Αυτός ο σφραγιδόλιθος ήταν κάποιος ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ψαρικής. Και της άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία και έτσι το αναφέρω. Πάμε στις οχτάσχημες ασπίδες. Αυτές θεωρούνται φυλαχτά, έτσι λέει επίσημα η αρχαιολογία. Τώρα τι φυλαχτά είναι. Εδώ βλέπουμε δύο οχτάσχημες ασπίδες και ιερούς κόμπους. Ο κόμπος είναι το λεγόμενο άμα, το οποίο είναι τα λεγόμενα δεσίματα. Υπάρχει μαγεία στην εποχή εκείνη. Για να πάνε καλά οι εποχές τους, τελετουργίες τους. Υπάρχουν αγκία που παρατηρούμε ότι ο κόμπος αυτός είναι πολύ μικρό στο πάνω του οχτάρι που εμφανίζει και πολύ μεγάλο κάτω. Εγώ ως αρχαιοαστρονόμος καταλάβαινα ότι αυτό είναι το λεγόμενο ανάλυμα του ήλιου. Και θα σας πω τι είναι ανάλυμα. Αν βάλω ένα κοντάρι σταθερό στη γη και κάθε εβδομάδα την ώρα που μεσορανεί ο ήλιος βάζω ένα πετραδάκι. Την άλλη εβδομάδα άλλο ένα πετραδάκι. Να μια ιδέα, δήμαρχε, που θα μπορούσε να μπει σε μια πλατεία να δείχνετε το ανάλυμα που λατρεύουν οι Μινωίτες. Όταν θα περάσει ο χρόνος, θα σας σχηματίσει αυτό το χτάρι. Είναι το αποτύπωμα του ήλιου στη γη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας το δείξω τώρα παρακάτω. Βλέπετε και οχτάρια που είναι οι άνθρωποι. Αλλά το παρουσιάζω τώρα και το πριν ένα χρόνο που το παρουσίασα. Γιατί βρήκα στο Μουσείο Ηρακλείου αυτό το έβριμα, το οποίο τώρα το έχουν βγάλει βέβαια, δεν ξέρω γιατί, όπου δείχνει το ανάλυμα, δείχνει ένα στήλο, το βλέπετε εδώ πέρα, και δείχνει και τον ήλιο από πάνω. Οπότε ήταν για μένα απόδειξη το έβριμα ότι σωστά το έβλεπα. Κοιτάξτε το ανάλυμα, το έχω κάνει με πρόγραμμα, όπου δείχνει το οχτάρι που συμφωνίζεται στην Κνωσό. Είναι πολύ, ένα οχτώ μικρό και ένα πολύ μεγάλο κάτω. Αυτό το πράγμα αποτυπώνει το ανάλυμα του ήλιου, δηλαδή το ξέραν το αποτύπωμα του ήλιου. Και έτσι το είχαν σαν φυλαχτό, σαν προστασία, διότι είτε έβρεχε, είτε ήταν χειμώνας, είτε είχε ήλιο, μπορούσε να προσευχηθεί στον ήλιο στο αποτύπωμά του. Είναι ό,τι έχουμε το σταυρό εμείς σήμερα. Κάτι παρόμοιο. Και βλέπετε και τις 11 ακτίνες που έχει. Αυτό το 11 με έχει προβληματίσει πολύ. Γιατί ο κύκλος έχει ένα 11ετή κύκλο. Οι Κινέζοι το 100 π.Χ. το είχαν εντοπίσει τις κοιλίδες που εμφανίζονται στον ήλιο, που μόνο στη Δύση μπορείς να τις δεις. Γιατί να μην τις είχαν δει και οι Μινωίτες. Βλέπετε ένα σφραγιδόλιθο με 11 πάλι ακτίνες και εδώ είναι ένα άλλο τέτοιο που έχει. Το δούμε το 2007, 8, 9, 10, 11, 12, παρόμοιες είναι οι εικόνες των κοιλίδων, καθυστερούν μια φορά λίγο περισσότερο. Πάμε στο 17. Πάμε 18-19, το 19 είναι μια χρονιά που ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 29 του Γενάρη ότι είχαμε μείον 51 βαθμούς σε όλη την Αμερική, πάγωσε η Αμερική. Αυτό είναι από τον παγετό, 51 βαθμούς Κελσίου που ήταν. Γιατί δεν έχουμε καθόλου κοιλίδες, είχαν περάσει 18-19 χωρίς καθόλου κοιλίδες. Και πάμε στο 23 που έχουμε σήμερα ένα άλλο φαινόμενο, τις υψηλές
θερμοκρασίες, τα 45. Είναι λογικό εδώ να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τον ήλιο. Λέμε κλιματική αλλαγή, μπορεί να υπάρχει και αυτό, αλλά έχει μεγαλύτερη σημασία ο ήλιος που τον αγνοούμε και δεν τον μελετάμε, και έχουμε και πολλά φαινόμενα που μπορούν να εκδηλωθούν τώρα, που να έχουμε κλάμψεις και να βλέπεις όλα του Elon Musk τα τρελά που μας έχει κάνει, μέσα να καταστραφούν σε ένα βράδυ. Έχουν γίνει παρόμοια φαινόμενα το 2000, το 1880, τόσο 83, που στον Καναδά που διαλυθήκαν τα ηλεκτρικά σήματα, οι θεοί τους δηλαδή, που πήγε μεγάλη τέτοια καταιγίδα. Πάμε γρήγορα στην αίσθητα. Προλαβαίνουμε, έχουμε φτάσει 20 λεπτά. Μιλάω γρήγορα, συγγνώμη, αλλά είναι αρκετά που θέλω να πω και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, μετά θα σας δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Ωραία. Λοιπόν, είναι η αίσθητα που εμφανίζεται στη βραχυδολιφία. Βλέπετε ότι βαστάνε αυτό το πανί, ας το πούμε, αλλά εμφανίζεται και ο Ταύρος και ο Πέλεκης. Βλέπετε τον Πέλεκη. Ο Πέλεκης είναι το φωνητικό σύμβολο, το Α, ο διπλούς Πέλεκης. Και είναι ακροφωνία, η αρχή δηλαδή της λέξης, αέλιος. Έτσι το αντιλαμβανόμεθα, όπως το φυτό που εμφανίζεται σαν βλαστάρι, είναι τέρχνος, που είναι η λέξη του βλαστού στην αρχαιότητα. Εδώ είναι ο αέλιος. Και είναι λατρεία του ηλίου δηλαδή. Το σύμβολο αυτό είναι ηλιακό και μοιάζει και με το σταυρό. Όλοι οι αρχαιολόγοι το γνωρίζουν και λένε ο σταυρός, η σβάστικα είναι ηλιακά σύμβολα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ηλιακή λατρεία. Το ιερό Νάμα, το άμα είναι επί του δυνατού του ισχυρού δεσμού λέγεται, αυτό είναι το ηρακλειώτικο Νάμα, όπου είναι αυτό που βλέπετε εδώ κάτω, που είναι ένας κόμπος που οι γυναίκες τον έβαζαν εδώ πίσω στο κεφάλι και ίσως να γινότανε, λένε διάφορες θεωρίες, μετά την εγκυμοσύνη δηλαδή, για να απελευθερωθεί η γυναίκα να γεννήσει, να μην έχει πόνους. Κάτι τέτοιο το συνδέουν. Αλλά είναι ένα φυλαχτό για τις γυναίκες. Το βλέπουμε σε πάρα πολλές παραστάσεις. Και το ιερό άμα, το βλέπετε εδώ πέρα, ο κόμπος δηλαδή, είναι στοιχεία της λατρείας, της καθημερινότητας που έχουν σχέση με την κοινωνική και δραστηριότητα και τη ζωή των γυναικών και των ανδρών. Πάμε σε ένα κοχλιάρι να δούμε τη Θεά Μητέρα. Βλέπετε τη λέξη εδώ που είναι ένα από τα κύθυρα κοχλιάριο, κουτάλι δηλαδή, που έχει τα σύμβολα ΔΑΜΑΤΕ. Και έχουμε τη λέξη αυτή που λέει ΔΑΜΑΤΕ, βλέπετε το ΔΑ είναι πιο μακριά από τις δύο λέξεις που είναι το ΜΑΤΕ. Είναι ΔΑΜΑΤΕΡ, γης μητέρα, δεν είναι ΔΑΜΑΤΕΡ, δεν είναι Δήμητρα, είναι εξέλιξη το Δήμητρα, είναι μητέρα γη. Εδώ έχουμε από το πέλεκι του Ερκαλοχωρίου, όπου είναι ΙΝ, ΙΝ, ΔΑ ΜΑΤΕΡ. Το ΙΝ οι αρχαίοι Κρήτες αντί ΙΣ λέγανε ΙΝ. Το βρίσκεται στα αρχαία λεξικά. Και είναι στην αφιερωμένο ΔΑ ΜΗΤΕΡΑ, στη μητέρα γη. Εδώ βλέπετε πάλι τελετουργίες, όπου με αυτή τη γραμμή σας γνωρίζω το πάνω που γίνεται στον ουρανό. Αυτά τα ρεαλιστικά σύμβολα, όπως τα λένε οι αρχαιολόγοι, δεν είναι. Είναι αστερισμοί και πρέπει να τους κατανοήσουμε για να καταλάβουμε τα δρόμενα εκείνη την εποχή. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο σφραγιδόλιθος, όπου έχουμε ήλιο και σελήνη. Όταν βλέπετε ήλιο και σελήνη, να θυμάστε equinox ή σημέρα. Ήλιος και σελήνη. Και εδώ έχουμε το διπλό πέλεκι. Άρα είναι η σημερία. Έχουμε το διπλού πέλεκι και έχουμε μία λατρεία, λέει, παρουσία του ηλίου. Έχουμε την οκτώσχημη ασπίδα και τη Μύκονο, τα κωδία της Μύκονος. Που τότε Απρίλιο, μετά τις 4 Απριλίου είναι εκείνη την εποχή, αυτό που σας λέω. Δηλαδή η σημερία όπως είναι τώρα 21 Μαρτίου, τότε ήταν 4 Απριλίου. Καταλαβαίνετε πως με λόγω της μετάπτωσης του άξονα της γης αλλάζουν αυτά και μετατοπίζονται. Ωραία, καταλαβαίνουμε το σκηνικό. Είναι ένα σκηνικό λατρείας αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η επιγραφή των Αρχανών, είναι του 1900 θεωρείται, με 2000, και εδώ έχουμε μία λέξη που λέει ασασάραμε. Παρόμοια, δεν είναι το έβριμα, δεν το έχω δείχνω τώρα, αλλά το έχει βρει η κυρία Κάντα πρόσφατα και έχει κάνει και ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα
που παρουσιάζει την Σασάραμε σε πολλά σφραγίσματα και έχει και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το ρα είναι η μορφή ενός ανθρώπου που μιλά. Πρώτη φορά βρέθηκε σε ένα στέφανο που βρήκε στην οικία, στην Γνωσό απέναντι, ένα οίκημα αρετάκι νομίζω, αν τα λέω καλά, και βρέθηκε εκεί ένα σφράγισμα, ένα και σφράγισμα αλλά και μια στεφάνη με γραμμική άλφα. Τώρα θα σας πω τι είναι Σασάραμε κατά τη δικιά μου έρευνα. Ποια είναι. Και αυτό το ρα πρέπει να είναι λα, λάμε, ασασάραμε ή ασασάλαμε, διαβάζεται ορκελού. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε εδώ μία δενδρολατρεία. Βλέπετε αυτό το σφραγιδόλιθο που είναι στο Ηράκλειο. Γνωσός είναι το Corpus Mitiensis Sils το 354, που δείχνει μια γυναικεία μορφή με μορφή δέντρου. Έχουμε λοιπόν τη λέξη ασασάραμε, βλέπετε ένα κάτι που σαν να μιλάει και είναι λογικό αυτό που σας είπα. Και τι είναι ασιαρά. Στους Φοίνικες διασώζεται η λατρεία της ασιαρά, όπου είναι η δενδρολατρεία και την κυνηγάνε βέβαια στην βραϊκή θρησκεία, γιατί λατρεύανε οι Φοίνικες, γιατί συνεχίζουν. Οι Φοίνικες είναι Φιλιστέοι όπως γνωρίζετε, έτσι. Η λέξη ασασάραμε πιθανώς σημαίνει το ζών δέντρο ή άλσος ή υψηλές λίθινες στήλες που δήλωναν την ιερή παρουσία, μια ξύλινη ανικονική στήλη κάποιου είδους ζών δέντρο ή άγαλμα από ξύλο. Αυτή είναι η λατρεία που θεωρώ εγώ και εμφανίζεται ακόμα και στο δαχτυλίδι αυτό που βλέπετε, που το είχε ο Πίνι πει ότι είναι τέτοιο, που δείχνει ένα ισοσκελές δέντρο που έχουμε δρόμενα. Εδώ έχουμε χειμώνα με βαριές στολές και το γρίπα. Εδώ έχουμε άνοιξη, καλοκαίρι που έχουμε πυγολαμπίδες και τα λοιπά στην εποχή του Λέοντα και τα λοιπά. Να προχωρήσω, είμαι κοντά στη μισή ώρα που έχω ξεκινήσει και θα τελειώσω πολύ σύντομα, ακόμα σε 5-6 λεπτά, να μιλήσουμε για τη μινωική θρησκεία και την κοινωνία των μελισσών. Αυτή είναι η λεγόμενη Άνταμς μέλισσα που είχε το όνομα Σιμά. Σιμά έλεγαν οι αρχαίοι της μέλισσες και σύμβουλοι στα κύθρα, δηλαδή τις κυρίθρες. Αυτή είναι η πρώτη αρχαία και θεωρείται πελασγική λέξη, δηλαδή είναι πολύ πρώιμη από τη λέξη μέλισσα. Και είναι μια λέξη ηχοποίητη, διότι είναι το «σι» που είναι ο βόμβος και το «μα» είναι από το ρήμα «μα» που θα μαζεύω. Όσοι έχετε «μα» στα ονόματά σας, είναι ότι σας αρέσει να μαζεύετε και να μανθαίνετε. Λοιπόν, αυτό το περνάω τυχαία. Βλέπετε εδώ πέρα τη λέξη «δάματερ». «Δάματερ» τι είναι, της γης η μητέρα. Το βλέπετε το τέρχνο, το βλαστάρι που σας δείχνω εδώ. Έχει πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να σχοληθούμε με την ετυμολογία της λέξης, γιατί σημά είναι το μνόπτερο που κάνει το βόμβο και μαζεύει, και έτσι του δώσαν το όνομα, όπως το γλάρο γλά, τον κόρακα, από το κο, τη φωνή του, ηχοποίητες λέξεις είναι αυτές. Από το περιβάλλον οι άνθρωποι έφτιαξαν πολλές λέξεις τέτοιες. Είναι η ιστορία της μέλισσας που υπάρχει ένα βιβλίο που έχουμε φέρει μερικά εδώ πέρα, θα το δείτε μετά, που μιλάμε για όλο το ιστορικό πλαίσιο για την ιστορία της μέλισσας από την αρχαιότητα. Παρουσιάζουμε την ανατομία, την κοινωνική οργάνωση, την αναπαραγωγή, την οποία θα σας τη δείξω στο κόσμο των μαλλίων, τα προϊόντα, την αρμονία και τη συμμετρία. Μία κοινωνία, αν δεν έχει συμμετρικές δομές, καταστρέφεται πολύ εύκολα. Και η αρμονία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία των μελισσών. Πριν φτάσω στο κόσμημα, θα σας πω πώς κάποιος μεγάλος αρχαιολόγος παραπλανήθηκε. Και είναι ο Άρθουρ Evans. Βρήκε στην Γνωσό και ερμήνευσε ότι ο χώρος αυτός που βρέθηκαν αυτά τα αγγεία που βλέπετε είναι ο χώρος του Ιερού Φιδιού. Γιατί παρατήρησε αυτό το αγγείο που είχε αυτά τα φιδάκια. Και έτσι το χαρακτήρισε. Και έτσι είναι ακόμα χαρακτηρισμένο και στο Μουσείο Ηρακλείου. Ο χώρος του Όφεως, του Ιερού Φιδιού. Έρχεται ένας άλλος ερευνητής, δεν είναι δικιά μου δουλειά, εγώ κάτι λίγο έχω συμπληρώσει σε αυτή, ο κύριος Χαρίσης. Δημοσιεύει, γράφει και ένα βιβλίο, γιατρός, και λέει ότι αυτά είναι τα εργαλεία ενός μελισσουργού. Δεν έχει καμία σχέση με τη λατρεία του Ιερού Φιδιού κτλ. Και τι λέει, ότι αυτά τα αγγεία, αν τα δείτε στον τάφο του Ρεχιμέρ που σας δείχνω εδώ, βλέπετε τα ίδια αγγεία το ένα καπάκι στο άλλο. Τα βλέπετε εδώ κάτω, στην κάτω μεριά της οδόνης που τα δείχνω.
όπου είναι κάποιοι Αιγύπτιοι που επεξεργάζονται το μέλι. Αυτό είναι διαβασμένο και είναι ο τάβος του Ρεχημέρη, βγάζει κάποιους τόνους μέλι. Και μας λέει λοιπόν και ο Χαρίσης ότι αυτά είναι για την επεξεργασία του μελιού. Αυτά είναι τα πιεστήρια που βλέπετε, όπου έβαζαν τις πίτες και πίεζαν και είχε. Και εδώ ήταν διαχωριστήρες, όπου έβαζες μετά το ότι έμενε μαζί με μέλι, έβαζες καυτό νερό και έφευγε το νερό και έμπαινε σε αυτά τα στοιχεία, σε αυτά τα βαθουλώματα και έπαιρνε σε ένα μελίκρατο χυμό, τον οποίο το χρησιμοποιούσε για να απελευθερώσεις την κερίθρα και να το χρησιμοποιήσεις το κερί για άλλους λόγους. Προσέξτε όμως εδώ πέρα, σε αυτό το σφραγιδόλιθο που είναι μινωικός, εμφανίζεται ένα υμνόπτερο που είναι μια μυξογενή μέλισσα, είναι μια μέλισσα και μια, που είναι γυναίκα πάνω. Και από πάνω τι, δεν είναι σαν UFO, που δεν είναι UFO, είναι αυτά τα αγγεία που βλέπετε εδώ. Και σφραγίζουν για να πάνε και εδώ οι κερίθρες, για να πάει καλά η παραγωγή του μελιού. Είναι ταλισμανικό αυτό. Αυτή είναι η αρχαία μινωική μέλισσα, είναι η Άνταμις μέλισσα, η οποία δεν υπάρχει, είναι φωτογραφία του 30, πολύ παλιά. Και εδώ πέρα είναι η Μινοήτισσα. Τώρα θα σας δείξω τη σχέση που την έχει κάνει η Μπάρμπαρα Ντένικ στην έκθεση που κάναμε, που εδώ φαίνεται, αν μετρήσετε τα ζώματα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, είναι και 7 οι φούστες, 7 ακριβώς από μίμηση του κορμιού της μέλισσας, στο κάτω μέρος, το κουκούλι που λέμε, στο ντύσιμο της ιέριας. Μια παρατηρήση, και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο έργο τέχνης, το κάνει η Μπάρμπαρα που σας ζωγράφησε και όλα αυτά τα ωραία θέματα που βλέπετε εδώ απέναντι, και την ευχαριστούμε. Πάμε στη μέλισσα των μαλλίων για να τελειώνουμε. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχει πολλές κοκκιδώσεις. Αυτή η έρευνα δεν θα την είχα κάνει όταν βρέθηκε, πώς έγινε. Κάποια στιγμή ο γιος μου και αυτό στην τρέλα τη δικιά μου. Σπούδαζε, έκανε το δακτορικό του στην Αγγλία και μια στιγμή λέει: μπαμπά, μελέτησα το κόσμο των μαλλίων και βρήκα 225 εδώ πέρα κοκκιδώσεις. Τις μέτρησε, σωστά ήταν. 16 εδώ, 14 εδώ, 72 και αυτή την εικόνα που σας δείχνω. Μου λέει: τα προσθέτω και μου κάνουν 399. Πραγματικά, τον πλανήτη Δία, αν το δείτε τώρα στη Δύση και βάλετε δύο ξύλα και το σημαδέψετε, θα τον ξαναδείτε να πηγαίνει ανατολικά. Σε κάποιο σημείο σταματάει και γυρίζει ανάδρομα, γυρίζει πίσω για 118 μέρες, 117-118 και συνεχίζει και τον ξαναβλέπεις στο ίδιο σημείο σε 499 μέρες. Αυτό είναι στον πλανήτη Δία. Χαρακτηριστικό. 399 σύνοδος και ανάδρομη κίνηση 118. Εμφανίζεται και εδώ. Τα έχουν παρατηρήσει με απλά πράγματα. Δηλαδή, δύο ξύλα θέλανε και μερικούς ανθρώπους να κοιτάζουν στα ιερά κορφή τα ουράνια αντικείμενα. Δεν είναι δύσκολο αυτό που σας λέω. Και πραγματικά, αν τα προσθέσετε όλα αυτά τα 225, 72, 72, 14 και 16, είναι 399. Και έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, διότι αν προσθέσετε τις 59 το πέταγμα και τα 58 κάνουν 118. Είναι η ανάδρομη κίνηση. Και αυτό εμφανίζεται και στο πέταγμα των φτερών. Πάμε τώρα να ερμηνεύσουμε τι είναι το κόσμημα των μαλλίων. Αυτή ο κλωβός που έχει 10 σειρματάκια και ένα μπιλάκι μέσα, μέχρι που το δημοσιεύσαμε με τον κύριο Μουσά, δεν έχω να σας δείξω κανένα βιβλίο τώρα μαζί με εδώ, δεν είχε αποκρυκτογραφηθεί. Ξέρουμε όταν η βασίλισσα γεννά βασίλισσα, εδώ σας δείχνω μια κερίθρα, δεν πάει στο εξάγωνο που μπαίνουν οι κυφήνες και οι μέλισσες που εκεί βάζουν βασιλικό πολιτό 2-3 μέρες και μετά βάζουν μέλι και γύρι και αναπτύσσεται η μέλισσα. Όσοι στη μελισσικό που τα ξέρετε αυτά καλά, κάνουν ένα αυγό. Όπως αυτό το αυγό που βλέπετε εδώ, βάζουν ένα μπιλάκι μέσα, δηλαδή βάζει η βασίλισσα το σπόρο, βάζουν βασιλικό πολτό και τη 10η μέρα αυτό κλείνει. Τη 16η μέρα βγαίνει η νέα βασίλισσα, τη βλέπετε, αυτή είναι η νέα βασίλισσα. Τη 14η μέρα οριμάζει ο κυφήνας, βγαίνει στις 22 μέρες. Τη 14η μέρα οριμάζει ο κυφήνας σεξουαλικά για να γίνει αυτή η επαφή. Αυτή βλέπετε είναι η ένωση. Και αυτό πότε γίνεται? Σε ένα σεληνιακό μήνα, 29 μέρες εκεί το κοκκιδώσεις. Τα ξέρουν όλα αυτά τα αντιγεννητικά. Και τώρα γιατί ταυτίζεται η θρησκεία τη μινωική με αυτό το κόσμημα που βλέπετε? Θεωρούμε ότι η μητέρα φύση γεννούσε ένα νεαρό, τον Βελχανό, που τη γονιμοποιούσε και έχουν βρεθεί και στο μουσείο Μεσαράς, υπάρχει η επιγραφή Βελχανός Διή, Ελχανός Διή,
όπου την γονιμοποιούσε, δηλαδή πέθαινε και αναγεννιόταν η φύση. Αυτό πότε γινότανε? Την άνοιξη. Στην Ισημερία είναι λογικό, τα σπήλαια έχουν τη μορφή της μήτρας, της ευνής. Η ευνή είναι η αρχαία ονομασία της μήτρας. Και πηγαίνανε εκεί, θυσίαζαν κάποιο τάβρο, φαντάζομαι, που ήταν ο Βελχανός, και με το αίμα του περιμέναν μετά την αυτοφορία, που θα έρθει από την άνοιξη και θα έρθει μετά η παραγωγή των καρπών. Όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό γίνεται και εδώ. Διότι όταν η μέλισσα τη γονιμοποιούσε ο Κυφήνας, φεύγει το κεντρικό και το βλέπουν και πέφτει κάτω. Ψοφάει. Θυσιάζεται. Για να δώσει κάποια εκατομμύρια αυγά και να γίνει μετά η βασίλισσα να γεννάει εκατομμύρια αυγά για 4-5 χρόνια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε την κοινωνία της μέλισσας με τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει, γιατί η κοινωνία της μέλισσας τι είναι? Είναι η κοινωνία που όλοι δουλεύουν, όλοι εργάζονται, όλοι απολαμβάνουν, τρώνε, εκτός τους κυφήνες που κάποιους τους καθαρίζουν γιατί τρώνε πολύ μέλι και δεν τους καθαρίζουν, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η ισοπολιτεία που εμφανίζεται στην κοινωνία των μελισσών και η ευνομία που έχει αυτή η κοινωνία εμφανίζεται και στη μινωική θρησκεία, όπου τη βλέπουμε σε ένα από την Αιγαία Τριάδα που έχουμε σε γραμμική Α, ένα εύρημα που δείχνει ότι όλοι παράγουν στάρι, άλλους 10 τόνους, 3 τόνους, δεν ξέρω ένα ποσό, 67 ας πούμε μονάδες, το μοιράζουν ξανά στους ίδιους στην πίσω πλευρά της επιγραφής και κρατάει το ιερό το 10%. Δηλαδή σε 20 τόνους, ο άλλος έβγαλε 10, ο άλλος 7, παίρνουν όλοι από 10, να σας δώσω να καταλάβετε, και το ιερό κρατάει το 7. Δίνει λοιπόν μια κοινωνία ισοπολιτείας, κοινωνία τέτοια. Και κάνουν και ταλισμανικούς σφραγιδόλιθους, που βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει μια μυξογενή μέλισσα και έχει και 6 σελήνες. Γιατί η πραγματική συλλογή είναι σε 6 μήνες, από τον Απρίλιο που ξεκινάει μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και μετά σταματάει, διότι τα νερά και ο χειμώνας και εγκλωβίζονται μέσα οι μέλισσες. Τώρα, αυτά τα 399 δεν είναι τυχαία. Σε ένα κόσμημα που είναι στο Βρετανικό Μουσείο, που ήταν από εδώ, από τα Χανιά, αν μετρήσετε τις κοκκιδώσεις, είναι 399. Και εδώ στο κέντρο έχει τα 117, που είναι η ανάδρομη κίνηση του Δία. Δηλαδή, και εδώ επιβεβαιώνεται και σε αυτό το κόσμημα με κοκκιδώσεις χρυσό που έχει τη μέλισσα, ότι γνωρίζανε τη σχέση της μέλισσας με το Δία, τον πλανήτη Δία. Κάτι τελευταίο είναι για αναρρύθμιση του ημερολογίου. Αυτό το έχει δημοσιεύσει ο κ. Δαβάρας και ήταν στη συλλογή Μητσοτάκη, είναι στο Μουσείο Χανίων και έγινε μετρημένα αυτά που σας λέω, είναι 99 κυψέλες. Βλέπετε το σύμβολο, το εξάγωνο δηλαδή, εξάγωνα. Έχουν καρφώσει εξάγωνα, ένα στυλό εξάγωνο ξέρω εγώ, 99 φορές. Αν αύριο μεθαύριο θα είναι πανσέλινος, στις 2 του μήνα. Εσείς ξεκινούσατε και βάζετε ένα κεράκι μέσα ή το ανάβατε ένα κεράκι μέσα. Στην επόμενη πανσέλινο, θα είχαν περάσει 99 πανσέλινοι. 99 πανσέλινοι είναι 29,5 μέρες επί 99. Μας κάνει 2.922 μέρες. 2.922 μέρες είναι 8 χρόνια επί 365. Κάνουν πάλι 2.922 μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα που είναι 30 του μήνα είχαμε αυτό το φαινόμενο, μετά από 99 πανσελίνους θα είχαμε πάλι την ίδια ημερομηνία. Συμπίπτει το σεληνιακό με το ηλιακό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εύρημα που μας δείχνει τι ημερολόγιο και τι δραστηριότητες κάνουν στη λατρεία τους. Αυτή είναι η μέλισσα και εδώ είναι για μια εκδήλωση που κάνει το σωματείο μας στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που κάνανε οι μαθητές των σεμιναρίων. Πολύ ωραία έργα όπως αυτά που βλέπετε. Για να τελειώνουμε, πάμε στη γέννηση του Δικταίου Δία. Η Ρέα, όταν κυοφορούσε το Δία, πήγε στην Κρήτη και τον γέννησε εκεί σε μια σπηλιά στο όρος Δίκτη. Προσέξτε τα, το Δίκτη μας ενδιαφέρει. Τον παρέδωσε στην φροντίδα τόσο των κουριτών όσων και των νυμφών, Αδράστιας και Ίδης, που ήσαν κόρες του Μελισσέα. Αυτές οι νύφες ανέδραψαν το μωρό με το γάλα της Αμάλθειας, ενώ οι ένοπλοι κουρίτες στεκόταν φρουροί μέσα στη σπηλιά, χτυπώντας τα δόρατα με τις ασπίδες τους και εμποδίζοντας τον κρόνο να ακούσει τη φωνή του βρέφους. Εδώ είναι μια αναπαράσταση που δείχνει από ένα ρωμαϊκό ανάγλυφο, που δίνει τη Ρέα, που δίνει το σπαργωμένο πέτρα στον κρόνο να το φάει. Ο άρατος στα φαινόμενα μας λέει: τις παλιές μέρες που έπαιζε σαν παιδί στην Ευώδη Δίκτη, τον έβαλαν σε μια σπηλιά και το φρόντιζαν,
Για ένα χρόνο οι δικταίοι κουρίτες εξαπατώντας τον χρόνο. Και αυτό μας ενδιαφέρει, οι δικταίοι κουρίτες. Επιβεβαιώνουμε ότι εδώ είναι, γιατί το δίκτυ είναι τίκτυ εν σχέση με την γέννηση, το τίκτο. Πάμε λίγο τώρα να έχουμε κατά... Φρόντιζε για ένα χρόνο, να το θυμάστε αυτό τον ένα χρόνο, γιατί ενώ ένα χρόνο έκανε λέει εδώ και μετά πήγε κάπου αλλού, έφυγε. Τι είναι οι κουρίτες? Ήταν θεοί των βουνών, της βοσκής, του κυνηγιού, της μελισσοκομείας, ήταν εφευρέτες τέχνης της επεξεργασίας των μετάλλων, ήταν θωρακισμένοι πολεμιστές που χόρευαν οργιαστικό πολεμικό χορό ευαστήρες. Δηλαδή, καθώς χόρευαν ευαστήρες, σημαίνει ήταν βαχικοί και φοράζαν «Εύα Εβάν, Εβάν, Εβάν», αυτό είναι το βαχικό που φώναζε. Ο Θάλιτας, λυρικός ποιητής από την Κρήτη, είναι πολύ ενδιαφέρον το απόσπασμα 10 που λέει ότι ο χορός με πανοπλία εφευρέθηκε και παρουσιάστηκε από τους κουρίτες. Οι δαίμονες δάχτυλοι, οι κουρίτες, με τις εκατερίδες νύμφες, ήταν γονείς των πρώτων 100 ανθρώπων που κατοικούσαν στην Κρήτη. Τα παιδιά τους λεγόταν κουρίτες και ιδέοι δάχτυλοι. Σε όλη την αρχαιότητα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ποιοι ήταν πρώτοι, οι ιδέοι ή οι κουρίτες και γίνησαν τους ιδέους? Υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Γιατί οι ιδέοι εγώ τους τοποθετώ προς την είδα. Τους κουρίτες τους τοποθετούμε εδώ. Και επειδή όλοι οι αρχαίοι είναι με αυτά που ακούσαμε, δεν έρχονταν στην Κρήτη, και επειδή είναι πολύ παλιός ο μύθος, αλλά λέγαν μεν δε και έτσι δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Ο Βεργίλιος στα Γεωργικά λέει στις μέλισσες χάρισης για πληρωμή τους όταν εκείνους ακολούθησαν τους κρότους των κουριτών. Οι κουρίτες με το που χτυπούσαν τα τύμπανα είναι τα μελικροκρουτήματα που κάνουν τους μέλισσες να έρχονται, τα μελίσια δηλαδή. Και μπορεί να είναι και αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ πέρα. Τους βροντερούς του χαλκού τα σήμαντα και έθρεψαν τον βασιλιά του ουρανού μέσα στη σπηλιά της δίχτης. Πάλι τη σπηλιά της δίχτης. Ο νόμος στα Διονυσιακά λέει τώρα η Ήρα άφησε την ασπίδα από την ξεχωριστή σπηλιά του δικταίου βράχου στην Κρήτη, όπου οι κορίτες χόρευαν τις ασπίδες και τα δόρατα. Και ο νόμος συμπληρώνει στο σπήλαιο με τα στραφτερά κράνη στο βράχο της δίχτης, ρωτήστε τους κορυβάντες, όπου ο μικρός Δίας συνήθιζε να παίζει όταν θύλαζε με το θρεπτικό γάλα της Αίγας Αμάλθειας και έγινε ισχυρός στο πνεύμα χωρίς να πιει ποτέ γάλα από τη Ρέα. Αυτές είναι παραστάσεις κουριτών που βλέπετε. Εδώ είναι η Ρέα που τον δίνει στους κουρίτες και εδώ είναι ο χορός των κουρίτων. Εδώ είναι αυτή η εικόνα που σας είπα, όπου δίνει ξεκάθαρο. Όλοι λένε ότι γεννήθηκαν από τη Γαία με το αίμα του Κρόνου ή με βροχή και έγινε ιδέοι δάχτυλοι και από εκεί 9 κουρίτες. Ο Στράβωνας μας λέει κάτι αντίθετο, ότι οι 9 κουρίτες γέννησαν τους ιδέους δάχτυλους. Μην ασχοληθούμε άλλο με αυτό. Πάντως οι κουρίτες είναι προστάτες κατά τη γέννηση του στη δίκτυ, ενώ για μένα οι ιδέοι δάχτυλοι είναι εκπαιδευτές στην ανάπτυξη του Διός. Άλλη δουλειά κάνανε στο ιδέο, άλλη δουλειά έγινε εδώ. Και να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί να γεννηθεί ο Δίας στη δίκτυ? Γιατί είναι στην Ανατολή. Αν πάμε στο κέντρο που είναι ο Γιούχτας, η Ανατολή είναι η δίκτυ. Προς τη Δύση είναι το ιδέο. Έχουν μια απόσταση που το έχω παρουσιάσει στην έρευνα που είχα κάνει για το δικταίο και που είναι το άντρο του Διός. Άλλο το ιδέο, άλλο το άντρο του Διός που αναφέρεται, που πήγε ο Πυθαγόρας και μοιήθηκε και τον τάφο του Δία. Προσέξτε αυτά που σας λέω. Και δείχνει ότι και όλα τα ιερά είναι προσανατολισμένα στην Ανατολή. Αν σας μιλήσω του χρόνου για το φως πως είναι, θα δείτε όλα τα ιερά δείχνουν Ανατολή και έχουν πολύ σχέση με αυτό. Έτσι λοιπόν είναι λογικό εδώ να είναι η γέννηση του Διός και να πήγε προς τα πίσω. Τώρα θα σας δείξω πώς πήγε. Από όλη την αρχαία γραμματεία κατόρθωσα να βρω 20 ονόματα κουρητών. Και άλμης δαμανεύς, δέλας, κήθης, ιδέος, μαλισεύς και άλμης πριμνεύς, μήμας και τα λοιπά. Ο Διόδωρος Κελιώτης μας λέει ότι πολλά από τα στοιχεία της γέννησης και ανατροφής αυτού του Θεού παραμένουν κρυμμένα μέχρι σήμερα στο νησί. Φανταστείτε τώρα πριν 2.000 χρόνια ότι είναι ακόμα κρυμμένα. Ενώ όταν ακόμα βρέφος από τους κουρίτες λένε ότι ο Ομφάλιος Λόρος έπεσε κοντά στον ποταμό Τρίτονα στην Κρήτη και το σημείο αυτό έγινε ιερό και ονομάστηκε Ομφαλός μετά από αυτό το περιστατικό, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο η πεδιάδα είναι γνωστή ως Ομφάλιο πεδίο. Έχουμε το αντίστοιχο ομφαλό που είναι στους Δελφούς. Έχουμε και ένα ομφαλό στην Κρήτη.
ποιος είναι αυτός ο ομφαλός και πού μπορεί να τον εντοπίσουμε. Έχουν γράψει πολλές θεωρίες ότι είναι στο Καστέλι, είναι κοντά και κάτι τέτοιο, ό,τι σε βγει. Δηλαδή, ο Δίας ομφαλός έπεσε εκεί. Εγώ θα σας δείξω κάτι διαφορετικό. Δικιά μου έρευνα είναι και έχει σχέση και αστρονομικά για να το τοποθετήσω. Υπάρχει μια περιοχή εδώ που είναι ο Γιούχτας, όπου έχει το πρόσωπο, και θα σας εξηγήσω γιατί σχετίζεται, όπου έχουμε το μικρό Γιουχτάκι. Είναι ένα κομμάτι που κάποια αρχαία εποχή αποσπάστηκε και έγινε ένα βραχάκι πίσω από το Γιούχτα. Θα σας εξηγήσω γιατί μάλλον αυτό είναι το εμφάλιο πεδίο και γιατί και είναι και οι πηγές του τρίτων ποταμού. Πάμε λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά. Εδώ είναι το Ιδαίο, εδώ είναι το Δικταίο και εδώ είναι ο Γιούχτας. Αν πάρουμε τις αποστάσεις αυτές, από την Κνωσό είναι περίπου ισοδύναμες, περίπου 30 χιλιόμετρα, 32 χιλιόμετρα σε ευθεία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, αυτό που θέλω να δείτε τώρα είναι το εξής, ότι εδώ δημιουργείται μια μοίρα 23 περίπου μοίρες, από την ευθεία Ιδαίο-Δικταίο και ως προς τη δύση η ανατολή του ήλιου. Ο ήλιος βόρεια 23,8 μοίρες είναι στο θερινό ηλιοστάσιο. Όταν προχθές 21 Ιουνίου ήταν ο ήλιος σταθερός για 3-4 μέρες, που ήταν η πιο μεγάλη μέρα, πήραν λοιπόν, δείχνουν την πορεία που παίρνει το φως και αυτοί κατευθυνθήκαν για να πάνε ίσως στο Ιδαίο. Προς τα δω πηγαίνανε, δηλαδή πηγαίνανε προς το Γιούχτα. Και μετά γυρίσαν και πήγαν εκεί τον Δία για να ανατραφεί. Τώρα γιατί τα λέω αυτά. Αν πάρουμε το Γιούχτα από τη Δύση, εμφανίζεται αυτό πρόσωπο όταν έρχεστε από τη Δυτικά γενικότερα, πλησιάζει στο Ηράκλειο, το δείτε. Εδώ είναι από την πλευρά που είναι και το Γιουχτάκι. Βλέπετε το Γιουχτάκι και το πρόσωπο. Το πρόσωπο τώρα στην αρχαία Κρήτη λεγόταν Τριτό. Τη λέξη πρόσωπο το λέγανε Τριτό. Στα αρχαία κείμενα τα βρίσκομαι και τριτογένεια είναι η Αθηνά, η οποία βλέπετε γεννήθηκε από το Δία, από το κεφάλι. Εδώ είναι ο ύφεστος που του παίξε μια μαναριά και άνοιξε και βγήκε η θεά Αθηνά. Αυτή είναι η μυθολογία μας. Άρα ο Γιούχτας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τριτό δηλαδή είναι το πρόσωπο. Το Γιούχτα αν το δεις και από τη θάλασσα και από δυτικά έχει πάντα πρόσωπο. Και είναι πολύ σημαντικό βουνό, ιερό βουνό. Άρα που είναι πολύ πιθανόν και επειδή εδώ έχουμε τον Γιώφυρο ποταμό, από εδώ ξεκινάει ο Γιώφυρος και από διάφορα σημεία από το γύρω περιοχή και να είναι ο τριτώνας ποταμός και να είναι εδώ το ομφάλιο πεδίο που είναι μια πεδιάδα. Ο κάμπος όλος αυτός μέχρι τον Προφητηλία είναι μια τεράστια πεδιάδα. Αυτή είναι μια άποψη που θέλω να σας πω ότι εδώ γεννήθηκε ο Δίας, εδώ έφυγε κάποια στιγμή με κατεύθυνση προς το φως που ήταν το ηλιοστάσιο, δηλαδή μεταφύρθηκε και πήγε προς το Ιδαίο, έπεσε ο φαλός και πήγανε στο Ιδαίο. Αυτή είναι μια τέτοια εικόνα. Αυτά που είπαμε, τελειώνουμε τα συμπεράσματα. Είναι η μητέρα θεά, η θηλυκή αρχή. Πριν φτάσω στην δεντρολατρία, ήθελα να πω κάτι. Ο Εύανς μίλησε για μητριαρχική κοινωνία στη μινωική εποχή. Δεν υπάρχει μητριαρχική κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι ποτέ μητριαρχική. Είναι μητριστική. Ο Μπαχόβεν το 1860 έγραψε ένα βιβλίο για τη μητριαρχική κοινωνία των πρώτων κοινωνιών όπου μοιραζόντουσαν οι άνθρωποι με βάση τη γυναίκα και τα λοιπά. Αυτό είναι γνωστό έργο. Το πήρε ο Εύανς και μίλησε γι' αυτό. Για μένα είναι η θηλυκή αρχή. Τι σημαίνει η θηλυκή αρχή? Είναι οι ιδιότητες που έχει κοινωνία, που είναι τα ρήματα που θα σας πω. Αγαπάω, αγαπώ, η αγάπη, η φιλία, το ερώτας και η στοργή. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, άμα έχει μια κοινωνία και έχει τη στοργή την μπροστά, στηριζόμενες σε αυτές τις αρχές. Είπαμε για τη Ασερά, τη βλέπετε εδώ πέρα δενδρολατρεία, είπαμε για αστρονομία, πόσο που τους επηρεάζει στη Δύση. Είπαμε για τη Μέλισσα, πώς μιμούνται την κοινωνία της Μέλισσας και τη γνωρίζουν όλα τα οντογεννητικά της και τα αναφέραμε. Μιλήσαμε για τους νέους δάχτυλους κουρίτες που προστάτευαν εδώ στη Δύχτη. Και έχουμε για την επικοινωνία, έχουμε τελετουργίες επίκλησης ύμνους, έχουμε δεσίματα,
και έχουμε τα λισμανικά αντικείμενα και σφραγίσματα και ειδόλια κόμπους και τινοσοκτάσχημες ασπίδες. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που ήθελα να καταλήξω για όλα αυτά που σας είπα. Πήγαμε στα 3/4 μου φαίνεται. Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ πέρα. Είχαμε φτιάξει κάτι με το σύλλογο. Δεν προλάβαμε να το τυπώσουμε. Είναι σε μία πέτρα που είναι ο ύμνος των κουριτών που θα ακούσετε, που είναι γραμμένο σε γραμμική βήτα και είναι εδώ που θα σας τον απαγγείλει και ο κ. Γεριερδάκης και θα τον ακούσετε. Κουρίτες πηδηχτοί χορευτές, είναι αυτό σκυρτέ κουρίτες, ενόπλια βήματα θέντες, ποσίκροτη ρομβιτέ, κοιτάξτε τι είναι, εδώ θέλω να τελειώσω, ρομβιτέ, χορεύαν σαν σβούρες. Θα πει ρομβιτέ, είναι περιστρεφόμενοι σαν σβούρες. Ο χορός των κουριτών περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό τους και κάναν και άλλα βήματα. Τι θα πει σβούρες. Όταν περιστρέφεσαι για κάποση ώρα, βλέπεις ένα φως. Αυτό το φως είναι της ψυχούλας σου το φως. Βλέπουν και όσοι χορεύουν rave και τα λοιπά, διάφορους χορούς που έχουν περιστροφικές κινήσεις, βλέπουν αυτό το φως. Αλλά δεν είναι το άκτιστο φως που είναι άλλο στη δημιουργία του Χριστού και του Θεού. Βλέπαν το φως της ψυχούλας τους. Και αυτό είναι ο χορός των κουριτών. Θα τον ακούσετε και θα τα δείτε. Εδώ είναι το τέλος. Και αν προλάβω, θα σας γράψω όσους τελειώσουν και τα ονόματά τους μετά που θα τελειώσουμε και θα φάτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή. Ξεφύγαμε, πήγαμε στα 3/4. Σκυρτητέ, κουρίτες, ενόπλια βήματα θέντες, ποσίκροτοι ρομβιτέ, ωραίστεροι βαστήρες, κρουσιλίρε παράρυθμοι, επεμβάτε ίχνες κούφης. Οπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, αγλαόφιμοι, μητρός ορυμανέως, συνοπάονες, οργιοφάντε, έλθητε ερμενέοντες, επεφήμιση, λόγιση, βουκόλο, ευάντητη, αΐ και χαριώτη, θυμό, αΐ και χαριώτη, θυμό.